ξεκίνησα να ασχολούμαι στα 10 ουσιαστικά με τη μουσική. Ήμουν ανάμεσα σε πιάνο και σε κιθάρα. Μέχρι που μια μέρα ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, μου έβαλε να ακούσω τον Black Star του Malmsteen. Και στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα είχα ήδη σκεφτεί τον εαυτό μου με μια κιθάρα πάνω σε μια σκηνή. Να κάνεις αυτό που κάνει ο Malmsteen. Ναι. Οπότε αμέσως πήγα στον πατέρα μου, του είπα, διάλεξα το όργανο. Μέχρι τότε κάναμε στο διπροδιακή με το μεταλλόφωνο, εισαγωγή στις νότες, στους ρυθμούς κλπ. Οπότε την επόμενη μέρα πήγα και γράφτηκα στη σχολή κλασικής κιθάρας του Δημοτικού Οδείου Λάρισας και από εκεί ξεκίνησα μάλλον. Δηλαδή ήμουν γύρω στα 10-11 χρονών. Τελευταία 1,5 χρόνο έχω την τιμή και δεν το λέω για να του χαϊδέψω τα αυτιά, για να τον μηνέψω, νιώθω πραγματικά τιμή. Είμαι μαθητής του Θείου Ντροζίρας. Ναι. Και καταλαβαίνω τι εννοείς όταν λες τιμή. Βασικά είναι τιμή για μένα το ότι συνεργάστηκα με όλους μου τους δασκάλους, με όλους μου τους καθηγητές. Πραγματικά πήρα πολλά πράγματα από τον καθένα ξεχωριστά. Από άλλον λιγότερα, από άλλον περισσότερα. Απλά ίσως με το Θοδωρή, πέρα από το όνομα, ταιριάζουμε ίσως και περισσότερο μουσικά όσον αφορά τις επιρροές μας. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με όλους όσους έχω δουλέψει. Αυτό. Τον οποίο θα δωρήσει να σημειώσω ότι είναι και guest στο album. Α, είναι αυτό πήγα να σου πω. Ναι, τώρα. Είναι σε κομμάτι που θα ακούσουμε. Μήπως θα το βάλουμε το κομμάτι. Να το βάλουμε και να πούμε ότι έχει γίνει και σχετικό βίντεο performance του συγκεκριμένου κομματιού. Στο οποίο βίντεο εμφανίζεται και ο Θοδωρής. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στο σημείο του solo του. Ευχαριστώ. Πόλου συμμετέχει. Είμαι μέλος των Diary of Secrets που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους είμαστε στα τελειώματα του πρώτου δίσκου και σύντομα ελπίζω ότι θα ανέβει και το πρώτο κομμάτι. Και είμαι και μέλος μιας καινούργιας πάντας στην οποία συμμετέχουν, όπως είπα πριν, συνεργάζομαι με τον Κώστα Τόκα, ο οποίος θα κάνει τα φωνητικά και θα παίζει μπάσο, με τη Μαριανίκη Τόκα, που είναι επίσης να συνεργάζομαι μαζί της, και δεν το λέω επειδή είναι κοπέλα μου, το λέω επειδή είναι μία από τις καλύτερες drummers, όχι μόνο, δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στις γυναίκες drummers, το έχω πει και παλιότερα ότι για μένα παίζει σαν άντρας. Σεξιστικό αυτό. Και συμμετέχει και ο Τάσος Λαζαρίδης, που θα είναι δεύτερη κιθάρα. Περισσότερο δεν μπορώ να πω ακόμα. Είμαστε στη φάση... σε μια εκπομπή. Θα σε ξεξανάρθεις. Είμαστε στη φάση που ηχογραφούμε. Είμαστε σχεδόν στα μισά του δίσκου. Θα πω μόνο ότι ο Μπόμπ Κατσιόνις είναι στην καρέκλα του παραγωγού. Πολύ θετικό αυτό. Για δεύτερο δίσκο που κάνουμε μαζί του. Πολύ θετικό. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύει. Πιστεύει και νομίζω υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και λησοβασμός. Εντάξει. Όνομα της μπάντας και γενικότερα υλικό από την πρώτη δουλειά θα κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, αρκετά σύντομα. Α, χαίρομαι. Θα έχουμε κι άλλα δηλαδή να πούμε συνέχεια. Και να δούμε και να ακούσουμε και να πούμε. Εντάξει, ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά έχει πολλά ταλέντα, πολύ καλούς μουσικούς. Άσχετα αν δεν φαίνονται όλοι, από πολύ παλιά, δηλαδή η ελληνική σκηνή μετράει από πολύ παλιά, άσχετα αν κάποιοι δεν είχαν τις ευκαιρίες ή η χώρα δεν είχε τις κατάλληλες υποδομές για αυτούς. Μόνο αν σκεφτείς ότι από το 2009, αν δεν κάνω λάθος, που ο Γκάστης πήγε στον Όζη και πέτυχε ό,τι έχει πετύχει, ό,τι μεγαλύτερο έχει πετύχει ένας μουσικός στο εξωτερικό, ξαφνικά άρχισα και εγώ μέσα, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, να παίρνω πολύ feedback από ανθρώπους του εξωτερικού. Κυρίως γιατί μου λέγανε, τι είναι αυτό το κρυφό συστατικό, ας πούμε, που έχετε στην Ελλάδα και βγαίνει όλη καλή μουσική. Το ότι δεν μας μαθαίνουν και έρωτα. Είχαν ψάξει, φυσικά, τον Μπόμπ Κατσιόνι τον ξέρανε από πριν, τον Θείο Ντροζίρα το ίδιο, τον Ιωάννη Ανασασάκη το ίδιο, τον Κώστα του Βρωτό από τη Θεσσαλονίκη, τον Gas Drugs από τη Λάρισα επίσης. Δηλαδή, ήξεραν κόσμο, οπότε κάθε τι που έβγαινε καινούργιο το παρακολουθούσαν και συνεχίζουν να το παρακολουθούν. Σε αντίθεση με εμάς που δεν το παρακολουθούμε και μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν παρακολουθούμε τη δικιά μας τη σκηνή, ίσως γιατί είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τον όρο ελληνική σκηνή. Δηλαδή, πάντα φανταζόμαστε ότι είναι ένα μέρος, μια σκηνή, ένα κάτι το οποίο δεν έχει προχωρήσει και μονίμως ρίχνουμε ευθύνες
γύρω-γύρω. Ενώ ουσιαστικά δεν κοιτάζουμε μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά εμείς οι ίδιοι. Θα συμφωνήσω σε πολλά. Τελευταία χρόνια, με εξαίρεση του Rotten Christ και του Septic Flesh, οι οποίοι κρατάνε από πολύ παλιά έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν tours ανά τον κόσμο πολύ πιο παλιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι μια σκηνή έχει πεθάνει τη στιγμή που η Firewind είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα του metal στο εξωτερικό, τη στιγμή που ο κιθαρίστας του Ozzy Osbourne είναι Έλληνας, τη στιγμή που υπάρχουν οι Suicidal Angels, οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις μπάτες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο διασώσαν το thrash. Και σίγουρα υπάρχουν άλλες πόσες μπάντες από πίσω, στην Αθήνα μόνο να κοιτάξεις, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, το πιστεύω και το λέω, όχι, δεν ισχύει ότι αν δεν με ανέβεις στο σπίτι σε πάση φυλακώσεις. Όχι, το έχω ξανακούσει και εγώ. Το πιστεύω και το λέω. Όταν υπάρχουν Innocence, Black Fate, στην Αθήνα υπάρχουν Parkroom, Marauder που τους είδαμε χθες, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν οι Until Rain, υπάρχουν χίλιες δυο μπάντες, είτε με παλιούς μουσικούς που απλά συνεχίζουν και παίζουν εντός Ελλάδας για τους δικούς τους λόγους. Υπάρχουν πολλοί καινούργιες ελπιδοφόρες μπάντες, τις οποίες αν δεν τις στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα, πώς θα τους δώσουμε όθηση να πάνε παρά έξω. Αν σκεφτείς, αν ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το πράγμα με σκοπό ότι εγώ θα πάω να βγάλω κατευθείαν λεφτά, νομίζω ότι έχεις χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθείς να δουλέψεις, να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Κακά τα ψέματα δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα για να ασχοληθείς μόνο με αυτό και να βγάλεις χρήματα μόνο με αυτό. Πρέπει αναγκαστικά να κάνεις και κάτι άλλο. Ίσως γι' αυτό κάποιες μπάντες καθυστερούν με τη δισκογραφία τους, δεν κάνουν τόσο συχνά live κλπ. Αλλά αν διαβάσουμε λίγο και τις ιστορίες από μεγάλες μπάντες, όλοι περάσαν δυσκολίες. Η Metallica μέναν στην πρώτη περιοδία στην Αγγλία στο σπίτι που είχαν νοικιάσει οι Anthrax, γιατί δεν είχαν χρήματα. Και είχαν βγάλει ήδη τον πρώτο δίσκο και κάναν περιοδία για το Ride the Lightning. Οι Iron Maiden παίξαν τον πρώτο τους live σε ένα άτομο. Οι Guns N' Roses πήγαν στο Los Angeles και δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να μείνουν, μένουν στα παγκάκια. Και όμως φτάσανε να γίνουν μπάντες που αλλάξαν την ιστορία της μουσικής. Οπότε εγώ πιστεύω, αν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και το αγαπάμε πραγματικά, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και η Ελλάδα, θα το ξαναπώ, έχει αποδείξει ότι έχει και τα ταλέντα και την ικανότητα για να το κάνει αυτό.